Νορβηγός είναι διαρκώς εσωτερικά και τώρα και κάνει ωραία πάσα για το Φορτούνι. Έχει τη λύση του Σεμπά με το αριστερό χαμηλά το πλασέ 1-0. Το βάζει τον κόλλο η Ντέγε. Πέντε στο πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού γκολ νωρίς το 7. Καταπληκτική συνεργασία. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά πατάει περιοχή και ο Μπέντο ήθελε το γρήγορο γκολ και πλέον το έχει. Μόλις το 7ο λεπτό ο Ολυμπιακός βρίσκει γκολ από την καταπληκτική προσπάθεια αρχικά του Φορτούνη και στη συνέχεια το γύρισμα πάρε βάλε από τον Σέπα. Με κλειστά μάτια βρέθηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού για να ανοίξουν το σκορ. Έχουν κλείσει δύο παίκτες τον Φορτούνη, είναι ξεχασμένος από την άμυνα Τσάικ ο Σεμπά. Δεν κάνει σουτ αλλά κάνει μια σίγουρη πάσα χαμηλά στον Ιντέγε, τον πρώτο σκόρερ στη Super League, εύκολο πλασέ. 1-0. Ο Σεμπά, η κόντρα, ο Ελιονούς έχει την κίνηση του Σεμπά που θέλει να κάνει το σούτ, η μπάλα κοντράρει, δοκάρει! Αντίθετο πόδι από τη δεξιά πλευρά με το αριστερό του Σεμπά, παίζει στον Μάρτινς και ο Φορτούνης είναι έξω περιμένοντας για καλή σέντρα με Φάλτσο, πέρασε η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός έχει τεράστια ευκαιρία από τη Σπαταλά με τον Μποτία να μην βρίσκει στόχο. Ο Νιγηριανός ψάχνει τρόπο να μπει στην περιοχή. Θέλει να γυρίσει στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που ο Σεμπά είναι μόνος στο Φορτούνης. Ξανά για τον Σεμπά. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Τσιγκρίνς και απομακρύνει με το κεφάλι. Ο Ολυμπιακός που επιμένει. Ο Σεμπά θα προλάβει, έχει το δίντακ μπροστά του. Ωραία περνάει για τον Φορτούνη που έχει ξανά πολύ χώρο. Γυρίζει μόνο στο Φιγκέιρας ψηλά. Ντακώστα έψαξε τον Ιντέγε, κεφαλιά πάσα για τον Φορτούνη που τσίπησε την μπάλα, έκανε το σουτ κόρνερ. Λαμπρόπουλος, λάθος. Ο Μάρτινς θέλει να περάσει και να πλασάρει 2-0. Στο 64 ο Ολυμπιακός απλοποιεί την υπόθεση τρίποντο με τον εκπληκτικό Αντρέ Μάρτινς. Το λάθος πληρώνεται και το κάνει ο Λαμπρόπουλος. Η ΑΕΚ πληρώνει τα αβία στα λάθη και η πίεση του Ολυμπιακού έχει αποτέλεσμα. Πρώτη ευκαιρία, γκολ στο 7 ο Ιντέγε. Πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, γκολ ο Μάρτινς. Εδώ δείτε, ο Λαμπρόπουλος τα χαλάει στο κοντρόλ, τα χαλάει και στην πάσα και έρχεται ο Μάρτινς να περάσει και να πλασάρει. Είναι πιο γρήγορος από το Λέσκοτ. Μπαίνει στην ενδεκάδα και κάνει τη διαφορά και γενικώς δικαιώνει τον Πάολο Μπέντο για την επιλογή του αντί του φορτωμένου με σερί Μάτς Καμπιάσο. Γενικώς η ΑΕΚ υποφέρει στο πρώτο ημίχρονο στον άξονα σε μία πίεση του Ολυμπιακού. Εδώ Μάρτινς σε Λαμπρόπουλο υποφέρει και στο δεύτερο ημίχρονο 2-0. Εκεί υπάρχει μεγάλη τρύπα σήμερα της ΑΕΚ όπου έχουν δημιουργηθεί και τα περισσότερα προβλήματα από τα ατομικά λάθη στην μεσαία γραμμή. Βιάννα. Ετοιμάζεται και ο Κετσπά για πλέον να πάει στη δεύτερη κίνηση του στο παιχνίδι. Την ώρα που ο Φιγκέιρας παίζει με Ιντέγε και ξαναπαίρνει την μπάλα. Δεύτερη απόπειρα συνεργασίας με Ιντέγε που πήρε την κόντρα και θέλει να περάσει από τον Τζιγκρίνσκι και πάει ο Σεμπά να υποφεληθεί. Κόρνερ. Στην ανασταλτική λειτουργία του Ολυμπιακού είναι μόνο στο Φορτούνη, τον βλέπει ο Λιονούς, η πάσα δεν είναι καλή. Ο Φορτούνης, απίστευτο! Η μπάλα κάνει το χατήρι στο Φορτούνη και καταλήγει στα δίχτυα του Ανέστη. Τυχερό, αλλά τρίτο γκολ. Στο 79 ο Λαμπρόπουλος κάνει το σταυρό του, δεν πιστεύει αυτό που είδε. Η κόντρα ήταν τέλειο πλασέ. Φορτούνης για τον πλαϊνό δείχτη του Ανέστη. Έρχεται στον Θεοδωρίδη ο Φορτούνης. Καταπληκτικό γκολ για το 3-0. Απίστευτο γκολ. Η μπάλα κάνει τα δικά της παιχνίδια. Αυτά είναι ολέθρια για την ΑΕΚ.